Μείνετε μαζί μας για να φτιάξουμε το πιο αγαπημένο ορεκτικό των 70s. Στο κανάλι μου είμαι η Μαργκοτζά και σήμερα θα κάνουμε παρέα ένα αγαπημένο ορεκτικό. Η αγαπημένη μας η φίλη η Jane, που είναι εδώ πέρα Βέρα Αγγλίδα, μας έλεγε ότι οι γονείς της αυτό το παίρνανε στα fine dining restaurant της εποχής. Θα χρειαστούμε ένα πεπόνι. Και πριν ξεκινήσω τη διαδικασία, όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, πατάτε εδώ κάτω το κόκκινο το κουμπάκι και την καμπανούλα, την πάνω πάνω, για να σας έρχονται όλες οι ενημερώσεις για τα βίντεο που ανεβάσουμε. Πρώτο βήμα είναι να κόψουμε το πεπόνι στη μέση και να βγάλουμε τα σπόρια και λίγο από την ψύχα. Βγάζουμε τα σπόρια. Μας το είπε η φίλη μας η Τζέιν, το δοκιμάσαμε και ξετρελαθήκαμε, γι' αυτό το μοιραζόμαστε μαζί σας. Κάνει ακόμα ζέστη στην Ελλάδα, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Το πεπόνι για αυτή τη συνταγή θα πρέπει να είναι κρύο, δροσερό έως και παγωμένο. Λοιπόν, βγάλαμε τα σπόρια, τώρα θα αφαιρέσουμε λίγο την ψύχα, όχι όλη, και θα κάνουμε μία κουπίτσα με το πεπόνι. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το δεύτερο πεπονάκι, το δεύτερο μισό. Βγάζουμε λίγο την ψύχα, την οποία δεν την πετάμε, εννοείται. Θα σας πω αμέσως μετά τι θα την κάνουμε. Αυτή την ψύχα τώρα θα την κόψουμε σε πολύ μικρά κομματάκια. Πολύ μικρά, βλέπετε. Και θα τα προσθέσουμε στο μπολ. Όχι όλη την ψύχα, γιατί θα βγει πάρα πολύ, το θέλουμε απλά να έχει μια γεύση. Το βάζουμε εδώ πέρα στο μπολάκι μας. Αυτό είναι αρκετό. Το υπόλοιπο, το πεπονάκι, την ψύχα, την τρώμε, που είναι εκείνο στην ύχα. Καλή ώρα. Και συνεχίζουμε. Και λοιπόν φίλοι μου, τώρα, 100 γραμμάρια μαγιονέζα μέσα στο μπολάκι. Σαράντα γραμμάρια κέτσαπ. Αλατάκι. Μία κουταλιά της σούπας περίπου, γόστερ σος. Ανακατεύουμε. Μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο χρωματάκι. Ένα σωμόν βαθύ και προσθέτουμε 300 γραμμάρια γαρίδες King's Prawns, τις μεγάλες, τις οποίες τις έχουμε βράσει μέσα στο μπολ μας. Γαρίδες κοκτέιλ μέσα στο πεπόνι. Με λίγο πεπονάκι δροσερό θα ξετρελαθείτε, φτιάξτε τη συνταγή και δεν θα πιστεύετε πόσο νόστιμο είναι. Εμείς το δοκιμάσαμε που μας το είπε η φίλη μας η Τζέιν και ξετρελαθήκαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο απλό. Μέσα σε 5 λεπτά μπορείτε να φτιάξετε ένα υπέροχο ρεκτικό, να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας, να το γευτείτε και να το απολαύσετε. Κοιτάξτε τώρα, θα στολίσουμε το ένα από τα δύο για να το δείτε. Παίρνουμε το πεπόνι, το βάζουμε στο ωραίο το πιατάκι μας και το γεμίζουμε με γαρίδες κοκτέιλ. Μέσα η σως έχει και τα κομματάκια με το πεπόνι. Του δίνουμε έξτρα γεύση και χρώμα και άρωμα με πάπρικα. Πάπρικα γλυκιά. Ένα ορεκτικό βγαλμένο από τα 70's. Από τη Margot Jo για σας με πολύ αγάπη. Και γαρίδες, κοκτέιλ, χωρίς λεμονάκι και έξτρα άρωμα, δεν υπάρχει. Από τη φίλη μας, την Τζέιν, στο Ντάλαμ, στο υπέροχο χωριό που είναι εδώ κοντά μας και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω, να μου πείτε αν σας άρεσε η ιδέα μας, αν σας άρεσε η συνταγή μας. Αν το δοκιμάσετε, θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να απαντάς στα μηνύματά σας. Τώρα ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω πριν φύγω με τα σαλάκια μου. Γαρίδες, κοκτέιλ. Σε πεπόνι, με πεπόνι και πάπρικα.
και λίγο λιμονάκι από πάνω και φανταστικό. Θα το τελειώσω τώρα όλο εννοείται. Πανεύκολο, με πολύ λίγα υλικά, ιδιαίτερο. Πραγματικά αυτό το πεπόνι του δίνει μια άλλη γεύση. Είναι φανταστικό. Αφήστε τα μηνύματά σας, κοινοποιήστε το βίντεο να μάθουν όλοι τις γαρίδες κοκτέιλ με πεπόνι, σε πεπόνι, από τη Margot Jo. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα βιντεάκι εδώ, στο Παπάκης Deli, στο Berries & Edmunds. Γεια σας!